Είναι ένα έργο που συνέθεσε ο Νίκος Κυπουργός, σε λιμπρέτο του ίδιου μαζί με τη συνεργασία με τον Θωμά Μοσκόπουλο. Είναι μεγάλη χαρά που είμαστε εδώ με την Εθνική Λυρική Σκηνή, σε ένα πρόγραμμα που στόχο έχει την προώθηση και του Λυρικού Θεάτρου, αλλά γενικότερα συνεργασιών που αφορούν στην προώθηση της μουσικής στην περιφέρεια. Το πρόγραμμα περιέχει την παράσταση που θα δείτε αύριο, το Σιωπή Βασιλιάς Ακούει, και πολλές άλλες δράσεις, όπως συναντήσεις του κυρίου του Υπουργού με διάφορους φορείς της πόλης που έχουν σχέση με τον πολιτισμό, προβολές που θα γίνουν από παραστάσεις της Λυρικής. Ταξιδεύουμε, ξεκινήσαμε από την Καβάλα, είμαστε τώρα στην Κομωτινή, συνεχίζουμε από μεθαύριο στην Σαμοθράκη, στη Λίμνο, στη Χίο, γυρίζουμε Αλεξανδρούπολη και μετά στην Αθήνα. Είναι το πρώτο μέρος από αυτή την έξοδο, του χρόνου θα έρθει και να έχει και μια συνέχεια. Έχω τη χαρά να είναι δίπλα μου η Βάσκε Ζαχαροπούλου και ο Δημήτρης Ναλβάνης, που είναι πρωταγωνιστές του έργου που θα δούμε. Η παράστασή μας είναι μια όπερα για παιδιά και όχι μόνο. Είναι πάντα πολύ ευχάριστο να ζει ο συνθέτης ενός έργου που έχει. Σε όποια κατάσταση τέλος πάντων, τον έχουμε όμως εδώ, είναι ζωντανός, μάτος. Είναι κοντά μας, τον πιάνουμε, βλέπετε κτλ. Το έργο είναι ουσιαστικά μια μεταγραφή του γνωστού παραμυθιού του Hans Christian Andersen, Τα καινούργια ρούχα του Αυτοκράτορα. Στη δική μας περίπτωση, ο δίστροπος βασιλιάς δεν έχει πρόβλημα με τα ρούχα του, έχει πρόβλημα με το ότι ο συνθέτης, τον οποίο έχει στην αυλή του, δεν γράφει τη σωστή μουσική ή τουλάχιστον μια μουσική που να τον ικανοποιεί. Ο συνθέτης παράστασης θα μας τα πει είναι ο Δημήτρης Ναλβάνης, υποδίεται ο συνθέτη, το μουσικό δηλαδή, μέχρι που έρχεται μια μούσα στη ζωή του να τον βοηθήσει να γράψει το ιδανικό έργο, μετά από μια πρώτη αποτυχία με αυτό το δίστροπο και δίσκο που είναι ο Βασιλιά, φτιάχνει ένα κόλπο όπως και στα καινούργια ρούχα του Αυτοκράτορα, παρουσιάζοντας μια μουσική που δεν την ακούνε παρά τα πολύ εκλεπτισμένα αυτιά. Και παρουσιάζουν ένα έργο φυσικά που δεν έχει καθόλου, δεν ακούγεται τίποτα. Ο Βασιλιάς πέφτει στην παγίδα, γελιοποιείται και έχουμε και ένα φινάλε έκπληξη. Ας ξεκινήσουμε την Βάσια. Μούσα. Η Μούσα. Λοιπόν, Βάσκε Ζαχαροπούλου, Σοφράνο. Η Μουσίτσα. Η Μουσίτσα. Επίσης που τη λέμε. Ξεκινάει Μούσα και καταλήγει ως Μουσίτσα. Γιατί είναι και πονηρή. Είναι πονηρή, ναι. Η Μούσα βρέθηκε άνεργη. Βρέθηκε στα σκουπίδια, δεν είχε κανέναν συνθέτη να εμπνεύσει. Και κάποια στιγμή στον δρόμο τη βρέθηκε ο δίστροπος βασιλιάς που ανέφερε ο Θοδωρής και ένας μουσικός ο οποίος πια δεν έχει έμπνευση, δεν μπορεί πια να σκεφτεί τι θα κάνει για να εντυπωσιάσει αυτόν τον δίστροπο βασιλιά που δεν ικανοποιείται με τίποτα απολύτως. Επιτέλους λοιπόν βρέθηκε κίνητρο να επανέλθει στη δουλειά της. Οπότε, βλέποντας ότι ο μουσικός τη χρειάζεται, ετοιμάζεται ψυχολογικά, αλλάζει εμφάνιση, βρίσκει τον παλιό καλό της σε αυτό που είχε εμπνεύσει τον Σούμπερτ, τον Μπαχ, τον Μότσαρτ, πολύ, πολύ μεγάλους θέτες. Είναι σημαντική αυτή η μουσα, δεν είναι κάτι απλό. Και ρίχνεται λοιπόν στη δουλειά. Καταφέρνει να κάνει τον μουσικό να την εμπιστευτεί. Τον κάνει να δει αυτά που φαντάζεται και η ίδια. Δηλαδή, αυτό που λέει είναι πάρα πολύ όμορφο στο έργο, ότι πάντοτε τη λύση δίνει σε όλη τη φαντασία. Μαζί με τον μουσικό φτιάχνουν έναν υπέροχο κόσμο, συνθέτουν μια πολύ πολύ όμορφη μουσική και την παρουσιάζουν στον βασιλιά. Και είναι σίγουρη και η Μούσα φυσικά, η οποία έχει μεγάλη αυτοπεποίθηση, και ο μουσικός, ότι ο βασιλιάς επιτέλους θα ικανοποιηθεί και όλα θα πάνε όπως πρέπει και τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει. Η Μούσα βρίσκεται πάλι λοιπόν να αμφισβητεί τις ικανότητές της. Ο μουσικός για ακόμα μία φορά θλίβεται και θεωρεί ότι δεν θα πετύχει ποτέ αυτό που θέλει να πετύχει και λειτουργεί το μυαλό και η πονεγιά της Μουσίτσας. Καταστρώνει ένα υπέροχο σχέδιο, να σκεφτεί ένα κομμάτι να παρουσιάσει στο βασιλιά, το οποίο τελικά δεν θα έχει μουσική καθόλου. Και όπως λέει και ο Θοδωρής, τα υπόλοιπα ο βασιλιάς πέφτει στην παγίδα και το φινάλι είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Εμένα το φινάλι με συγκινεί πάρα πολύ. Δεν θέλω να το αποκαλύψω, αλλά θέλω απλά να πω ότι η μουσική του Νίκου, σε συνδυασμό με τη σκηνοθεσία και τη σύλληψη που έκανε ο Θοδωρής, πραγματικά μιλάνε στα παιδιά. Μιλάνε στα παιδιά. Και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Και για ένα θείασο που περιοδεύει και πάει να δείξει όπερα σε παιδιά στην περιφέρεια που σίγουρα δεν έρχονται σε επαφή, όπως το αθηναϊκό παιδικό κοινό, ας πούμε, που μπορεί να το έχει πιο συχνά αυτό το θέαμα, για μας είναι πάρα πολύ συγκινητικό, για μένα προσωπικά.
πάρα πολύ συγκινητικό να βλέπω τις αντιδράσεις των παιδιών και να βλέπω στα μάτια τους τον ενθουσιασμό σε αυτό που δεν ξέρουμε τι είναι, αλλά το ανακαλύπτουν. Δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα από αυτό. Νομίζω γι' αυτό κάνουμε αυτό που κάνουμε. Έτσι πιστεύω. Εγώ δίωμαι με τον μουσικό συνθέτη, αυτόν τέλος πάντων που προσπαθεί να ικανοποιήσει τον ανικανοποιητό βασιλιά, τον πρωταγωνιστή του έργου, τον Χάρη Αδειρανό, που δεν μπορούσε να είναι εδώ μαζί μας. Ο συνθέτης δεν είναι αλήθεια ότι δεν έχει έμπνευση. Έχει συνεχείς εμπνεύσεις, οι οποίες όμως δεν πετυχαίνουν τον στόχο να ικανοποιήσουν τον ανικανοποιητό βασιλιά. Είναι ένα πολύ ωραίο, εύστοχο σχόλιο και για την εξουσία αυτό γενικά. Και μοιάζει σε αυτό με τα καινούργια ρούχα του βασιλιά που τα βλέπει μόνο αυτός και ένα παιδί μόνο. Είναι αυτό που λέει ότι είναι γυμνός. Στο τέλος αποδεικνύεται βέβαια ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός. Τον τρόπο δεν θα σας τον αποκαλύψουμε, θα το δείτε εσείς. Ο ρόλος αυτός είναι ένας ρόλος που διώκα πάντα να κάνω από την πολύ νεαρή μου ηλικία που είχα και τα προσόντα να τον κάνω, πράγμα που χρειάζεται να είσαι λίγο κάτι σαν δεκαφυλτής, να κρέμεσαι, να κάνεις bungee jumping εύκολα και τα αυτά. Τελικά το κατάφερα να πάρω αυτό το ρόλο στα 75 που είναι τώρα. Λοιπόν, γι' αυτό και κάνω καθημερινές ασκήσεις να ανταπεξέλθω στις βάρβαρες επιθυμίες του σκηνοθέτη μας εδώ. Τέλος πάντων, το αποτέλεσμα είναι πολύ ευχάριστο. Είναι πολύ σημαντικό να κάνουν μουσική, μουσικό θέατρο στα παιδιά της περιφέρειας. Είναι ένα πράγμα που μας ευχαριστεί πάρα πολύ. Είναι η δεύτερη φορά εγώ προσωπικά που έρχομαι με την ελληνική σκηνή στην Κομοτηνή. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι γι' αυτό και κάνουμε τη δουλειά μας αυτή με πολύ κέφι. Ελπίζουμε να σας αρέσει το αποτέλεσμα. Είναι λοιπόν ένα έργο το οποίο γράφτηκε πριν 30 χρόνια και είμαι πολύ ευτυχής που είχε ξεχαστεί για 10-15 χρόνια που κάποιος συνάδελφος, ο παράδοπος, ο γιος, το ανακάλυψε, το άκουσε από κάπου και το αναβίωσε στην Αθήνα. Και από τότε, κατά μια ευτυχή συγκυρία, το έργο αρχίζει και το ακούγανε στην Λάρισα, στη Θεσσαλονίκη, νότια, βόρεια και άρχισε να παίζεται παντού. Και βρήκε αυτή τη σημερινή του μορφή με τον φίλο μου, τον Θοδωρία Μπαζή, ο οποίος έχει σε σχέση με άλλες προγενέστερες στο πούμε παρουσιάσεις και συνεργασίες το χαρακτηριστικό ότι ο Μπαζής είναι και συνθέτης και πολύ καλός συνθέτης, ο οποίος γνωρίζει και το χώρο του μουσικού θεάτρου πολύ καλά γιατί έχει γράψει και ο ίδιος και όπερα και μουσικό θέατρο γενικά. Άρα λοιπόν τι πιο ιδανικό για ένα μουσικό σαν και εμένα να έχει φίλο και συνεργάτη τον σκηνοθέτη, γιατί ξέρετε, η σκηνοθεσία του μουσικού θεάτρου έχει πολύ ιδιαίτερους νόμους. Αν θελήσετε, θα σας εξηγήσει και εκείνος και εγώ μετά πόσο σημαντικό είναι να έχεις βαθύτερη γνώση της μουσικής όταν σκηνοθετείς όπερα ή μουσικό θέατρο γενικά. Η ιστορία λοιπόν ξεκίνησε τότε, μάλιστα ήταν και μια σάτιρα γενικά των ηθών της εποχής, τα οποία είναι διαχρονικά τα ηθών. Δηλαδή υπάρχει αυτή η, πώς να την πω, πώς το είπες, η αλαζονία της εξουσίας, το ότι είναι ξερόλες οι άνθρωποι οι οποίοι πολλές φορές βρίσκονται στα πράγματα. Και ήταν μια αφορμή τότε με τον Θωμά Μοσχόπουλο που είχε την ιδέα να γίνει μια διασκευή του παραμυθιού του Άντερσεν, τα καινούργια ρούχα του βασιλιά. Εγώ ενθουσιαστικά μου το είχαν παραγγείλει από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Και μάλιστα έχει και κάποια σατυρικά στοιχεία σε σχέση με τον κόσμο που τότε πήγαινε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών κλπ. Αλλά πέραν αυτού, εγώ ενθουσιάστηκα με την ιδέα γιατί ήταν μια υπέροχη αφορμή να σατυριστεί γενικά ο κόσμος της μουσικής. Δηλαδή, ακόμα και με αυτοσαρκαστικά στοιχεία εμού ως μουσικού, ο οποίος
πρέπει για να εμπνευστεί, το βάζω εντός εισαγωγικών, να υποφέρει πάρα πολύ, διότι αλλιώς πώς θα κατεβάσει ιδέες κλπ. Και κάνατε με διάφορα τέτοια σχόλια, άρχισα εγώ να βάζω μέσα και είχε και την ιδέα με τις νότες, η οποία μου άρεσε, που λέει «Μη μιλάς ηρέμησε πάντοτε τη λύση δίνεις όλα». Θα δεσιά μας στο τραγουδίστε, που λέει να το πω αυτό, «Μη μιλά, ρε, μη, ντο, σι, σολα, φα, σι». Και λέγε εσύ, εγώ θα πω, ναι, εγώ θα λέω λοιπόν, «Μη, ναι, εγώ θα λέω, μη μιλά, ρε, μη, πάντοτε, σολα, μη». Μιλάς το, μιλάς εσύ. Ρε, μη, πάντοτε τη λύση, σολα, φα. Παιχνίδια μουσικά. Αποτέλεσμα ότι μέσα από όλα αυτά, επειδή ήταν και μιλήσατε πολλές φορές και του κόσμου της μουσικής γενικά, δηλαδή παίζω συνεχώς με έννοιες αντάτζιο, αλέγκρο, μανοτρόπο, συμφωνία, όλες οι ιταλικές λέξεις που κυριαρχούν στο λεξιλόγιο της μουσικής. Όλο αυτό λοιπόν έδωσε την... επέτρεψε στο έργο να αποκτήσει, να έχει μάλλον ένα παιδαγωγικό χαρακτήρα. Γι' αυτό και καθιερώθηκε σαν ένα έργο που έχει γραφτεί για παιδιά. Το οποίο δεν είναι όμως αλήθεια, όπως το έχω πει και άλλες φορές. Αυτό το έργο δεν γράφτηκε για παιδιά. Γράφτηκε και παίχτηκε βράδυ για μεγάλους, για ένα κοινό έτσι, κανονικό, ας το πούμε. Δηλαδή. Όμως και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ ευτυχής. Τελικά το γεγονός ότι περιέχει όλα αυτά τα στοιχεία το έκανε να είναι, ας το πούμε, κατάλληλο και για παιδιά. Και πιστεύω βαθιά ότι κάτι, αν δεν είναι κατάλληλο για μεγάλους, αν δεν είναι καλό για παιδιά, αν βαριούνται οι μεγάλοι, αποκρίνεται να είναι καλό για παιδιά. Αυτό το παιδιάστικο που κάνουμε, τραλαλή, τραλαλό, καμιά φορά υποτιμά, αν όχι πάντοτε, υποτιμά τα παιδιά. Άρα λοιπόν εγώ είμαι ευτυχής, γιατί αυτό απέκτησε και μία άλλη διάσταση, που εγώ δεν την είχα κάτσει στο μυαλό μου, απ' τη μία, και απ' την άλλη, χάρισε εδώ και στο φίλο μου, τον Θοδωρή, μπήκε σε ένα, ένα ρεπερτόριο πλέον το οποίο παίζεται συνέχεια. Δηλαδή αυτή είναι πόσο, τρία χρόνια, τέσσερα χρόνια. Κοιτάξτε, ναι, μην αφήσουμε τον αντιεξουσιαστικό χαρακτήρα και το, γιατί το έχει και ο άντρας είναι αυτό. Θέλω να πω, δεν λέει για μια ιστορία ενός βασιλιά που του αρέσουν τα ρούχα και δεν λέει φυσικά αυτό. Μιλάει για την εξουσία και αυτό είναι δυστυχώς ακόμα υπάρχει. Άνθρωποι που βρίσκονται στην εξουσία, συνήθως οι μημαθείς, αυτό είναι και ένας τέτοιος βασιλιάς, που νομίζουν ότι ξέρουν τα πάντα, ειδικά στον χώρο της τέχνης, και φτάνουν να παίρνουν θέσεις και να αποφασίζουν πράγματα που θα έπρεπε ουσιαστικά να έχουν άνθρωποι να κάνουν με τις συγκεκριμένες δεξιότητες. Εδώ υπάρχει ένας βασιλιάς που έχει την εξουσία λοιπόν και ξέρει περισσότερο μουσική, θεωρεί, νομίζει ότι ξέρει περισσότερη μουσική από τον ίδιο το συνθέτη που έχει. Που έχει όλη τη ζωή σπαταλήσει για να μάθει μουσική. Λοιπόν, αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο νομίζω εδώ σε ευθεία συγκρούεται το ίδιο το παραμύθι και είναι αυτή η πολιτική μεριά του έργου που νομίζω είναι πολύ σημαντική να τονιστεί για όλους. Να πούμε επίσης ότι αυτό όλο που κάνει η Εθνική Λυρική Σκηνή γίνεται με τη στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί καταλαβαίνετε, πολλές φορές κάναμε συζητήσεις και στις. Στην Καβάλα που είχαμε πάει για το πόσο μπορεί, γιατί η λυρική δεν είναι εδώ συνέχεια, γιατί το εθνικό, γιατί. Προφανώς όλα αυτά είναι κοστοβόρα. Το λυρικό θέατρο είναι ακριβό είδος, γιατί χρειάζεται ζωντανή μουσική, τα σκηνικά, εξειδικευμένους τεχνικούς κτλ. Προφανώς μόνο με τέτοια οικονομική στήριξη θα μπορούσε να γίνει ένα τέτοιο πρόγραμμα και να πάει και ελπίζω αυτό να συνεχίσει να υπάρχει και να πάρει και άλλες μορφές. Να πεις κάτι άλλο. Όχι τίποτα, να ευχαριστήσω εδώ όλους σας και τα παιδιά τα οποία έχουν μόνο την ψυχή τους, αλλά είναι εξαιρετικοί. Και να πούμε ότι υπάρχουν έξι σολίστες στη σκηνή, παιδιά, που ξεχνάμε αυτό. Εκτός από τη Βάθια Ζαχαροπούλου, τον Δημήτρη τον Αλμπάντη και τον Χάρη τον Ανδριανό, που υποδίδονται τους τρεις ρόλους του βασιλιά, του συνθέτη και της Μούσας. Έχουμε στο τσέλο τη Σοφία την Ευκλήδου. Πλήκτρα πιάνο παίζει ο Χρήστος Σακελαρίδης. Και κλαρινέτο ο Οδυσσέας Σοζιόπουλος. Εξαιρετική μουσική και οι τρεις πλαισιώνουν αυτή την πολύ, πολύ καλή μουσική ομάδα μουσικοθεατρική. Και τα σκηνικά. Σκηνικά έχει κάνει ο Κέννη Μακλέλα, σκηνικά κοστούμια, φωτισμούς ο Νίκος Σωτηρόπουλος. Τη σκηνοθεσία που κάνω εγώ, έχουμε κάτι άλλο. Α, ο ζωντανός συνθέτης δίπλα μας, ο Νίκος Κυπουργός. Η παράσταση είναι δωρεάν. Παράσταση είναι δωρεάν, ξαναλέω. Τσεκάρω απλά, δεν είναι κανένα λάθος. Όπου για να παίξουμε, είναι για σχολεία, πολύ ωραία.
Και κάνουμε και μία μικρή συζήτηση στο τέλος παράστασης με τα παιδιά, να μας πούνε τι είδανε, τι ακούσαν, τι καταλάβανε, τι θα θέλανε παραπέρα. Πότε είναι η παράσταση, πότε είναι. Η παράσταση είναι αύριο, έχουμε δύο παραστάσεις, στις 10 και στις 12. Ναι. Και αύριο. Και μεθαύριο 10 και 12. Ού, 4. Εδώ. Ναι, ναι, εδώ, εδώ. Α, αυτό που βλέπετε είναι το σκηνικό μου. Ήθελα να ρωτήσω λίγο για το αν, επειδή το κάνετε αρκετά χρόνια πλέον και έχετε γυρίσει λίγο την Ελλάδα, βλέπετε ότι αποκτούν, επειδή δεν υπάρχει καθόλου κουλτούρα, όχι λίγη, δεν υπάρχει καθόλου για τη λυρική, για τη λυρική, για, το... για την όπερα. Βλέπετε ότι τα παιδιά αποκτούν μια εικόνα, γιατί πλέον μπορούν να έχουν και προσλαμβάνουσες από το εξωτερικό και να θέλουν να δουν το ζωντανό. Εξαιρετική ερώτηση, διότι θα έλεγα στην αρχή προς έκπληξή μας ότι το κοινό των παιδιών, το οποίο έτσι και πάντα είναι το πιο αυστηρό παιδί, είναι εξαιρετικό. Τα παιδιά κάθονται για το. Το βλέπουν, εγώ είδα μία παράσταση προχθές που έβαλα, μία μισή, μία μέρα μήνυμα. Και εντυπωσιάστηκα πως τα παιδιά κάθονται όχι ακίνητα και με, σιωπηλά. Και αυτό για μένα είναι ό,τι πιο συγκινητικό. Δηλαδή γιατί ένα τέτοιο κοινό, αυτό το αυστηρό κοινό, γιατί το ζήτημα δεν είναι να έχουν τέτοια καλά μία προετοιμασία. Το ζήτημα είναι ότι λιγάκι τους πιάνουμε, τους εκπλήσει αυτό. Ίσως έτσι, δεν ξέρω πώς να το πω εσύ, πώς το εξηγείς, αλλά η δική μου αίσθηση είναι ότι δεν χρειάζεται να έχεις εξοικείωση για να συγκεντρωθείς σε κάτι και να είσαι εκεί. Προφανώς βέβαια όταν απευθύνεσαι σε ένα κοινό το οποίο δεν έχει μοιηθεί σε ένα είδος, πρέπει να το πιάσει από το χέρι. Άρα η σκηνοθεσία της παράθεσης και ο τρόπος που παρουσιάζουμε πρέπει να έχει μια αγάπη και μια φροντίδα. Δεν μπορεί να πας δηλαδή να πεις τώρα θα μάθεις και θα ακούς όπερα. Όχι. Πρέπει να το πάρεις από το χέρι, ενώ μεταφορικά φυσικά, και να του πεις κοίταξε τι ωραίος που είναι αυτός ο κόσμος της μουσικής και κοίταξε πόσο δικό σου είναι. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει με την όπερα. Ότι η όπερα κατά κάποιο τρόπο στην αντίληψη των παιδιών, και αυτό φταίει το σχολείο φυσικά, είναι κάτι έξω από τη ζωή του, έξω από την καθημερινή. Και να το κάνεις οικείο. Και νομίζω αυτό το κατορθώνει η παράσταση. Αν μου επιτρέψετε, δηλαδή, ένα πράγμα που έχει αξία είναι το εξής. Υπάρχει ο μύθος ότι το μουσικό θέατρο είναι πάρα πολύ απαιτητικό και πρέπει να έχει μυηθεί απόλυτα για να το μπορέσει να το απολαύσεις. Το μουσικό θέατρο είναι πάρα πολύ απαιτητικό ως προς τους συντελεστές και στα υλικά κατασκευής του. Δηλαδή είναι όντως ένα πάρα πολύ απαιτητικό είδος για αυτούς που το κάνουν. Αλλά είναι ένα πολύ άμεσο είδος για τον αυτόν που το προσλαμβάνει. Δηλαδή μιλάει σε όλες τις αισθήσεις, μιλάει άμεσα. Δεν μπορείς όταν βλέπεις μουσικό θέατρο να του γυρίσεις την πλάτη εύκολα. Ιδίως αν είναι παιδμένο καλά. Έτσι, κανείς δεν πρέπει να το φοβάται αυτό το πράγμα. Πρέπει να πηγαίνει λίγο περισσότερο εύκολα από ότι γενικά επιτάσσει αυτός ο μύθος ότι είναι κάτι δύσκολο να μην πάμε εκεί. Πάμε καλύτερα να δούμε, ξέρω εγώ, σινεμά. Είναι ένα πάρα πολύ άμεσο είδος για το θέατρο. Μισθούν πολλές για το κοινό. Και τις δύο μέρες. Και τις δύο μέρες. Άλλα, άλλο έργο. Παραγωγή Φάουσταφ και Φτηνά Τσιγάρα. Δύο τελείως διαφορετικές παραγωγές εθνικής λυρικής σκηνής. Δωρεάν, 8 η ώρα για το κοινό, πρέπει να δούμε βιντεοσκοπημένες παραστάσεις.